Δήμος Γόρτινας και Δήμος Αποκορώνου εντάσσονται σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, που στοχεύει να λύσει το πρόβλημα οικογενειών που έχουν μωρά και που δεν έχουν βρει λύση για το πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους ενώ εκείνοι εργάζονται. Η πρώτη φάση αφορά 32 Δήμους, ενώ ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις ενδιαφερόμενες Νταντάδες. Τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουμε βάλει αφορούν το ατομικό εισόδημα της μαμάς και όχι το οικογενειακό. Και φτάνουμε μέχρι τα 24.000 ευρώ. Οπότε θα επωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό η συντριπτική πλειοψηφία. Επίσης, θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις γυναίκες που μπορεί να δουλεύουν βράδυ, που μπορεί να δουλεύουν απόγευμα, όπου εκεί δεν λειτουργεί ο κλασικός βρεφονηπιακός σταθμός, ώστε να έχουν βοήθεια, η οποία θα είναι και επιδοτούμενη και από το κράτος. Σε πρώτη φάση και πριν διευρυνθεί το πεδίο των Δήμων, ανάμεσα στις υποψήφιες Νταντάδες θα μπορούν να είναι απόφοιτες σχολών βρεφονηπιοκόμων ή σχετιζόμενων σχολών ή και ΕΠΑΛ, που θα απαιτηθεί να κάνουν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών και να πιστοποιηθούν ως κατάλληλες για να αναλάβουν έργο. Έχουν ήδη ξεκινήσει πιλωτικά. Αυτή τη στιγμή γίνεται η πιστοποίηση των ανθρώπων που θα επιμεληθούν τα παιδιά. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανοίγει για τις μαμάδες, σε αυτούς τους δήμους που έχουν ξεκινήσει πιλωτικά, και γίνεται και διεύρυνση και σε άλλους δήμους, ώστε σταδιακά να φτάσουμε στους 332 δήμους της χώρας. Εφόσον συμπληρωθεί η πλατφόρμα με τις υποψήφιες Νταντάδες, οι μητέρες θα αναζητούν Νταντάδες κοντά στο σπίτι τους, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει αμοιβή έως και 250 ευρώ για ένα παιδί, την ώρα που δίδεται η δυνατότητα μια Νταντά να προσέχει μέχρι και 3 παιδιά. Δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Το επιδόματα σαφώς είναι για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πρέπει να τα δίνουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικώς των νέων ζευγαριών. Όταν ενταχθεί πάντως το σύνολο των Δήμων, σύμφωνα με την αρμόδια Υφυπουργό Μαρία Σιρεγγέλα, στην πλατφόρμα με τις υποψήφιες Νταντάδες θα μπορούν να μπουν ενδιαφερόμενες από το γενικό πληθυσμό, που θα μπορούν να έχουν μέσω του προγράμματος ένα έξτρα εισόδημα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα μια οικογένεια που δεν έχει λύση σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του παιδιού ή των παιδιών της.